περιλαμβάνει τον ήλιο και όλα τα αντικείμενα τα οποία κινούνται σε τροχιά γύρω από αυτόν μέσα στο πεδίο βαρύτητάς του. Βρίσκεται στο τοπικό αγριαστικό νέφος, το οποίο ανοίγει στην τοπική φυσαλίδα, η οποία με τη σειρά της ανοίγει στο βραχίωνα του Ορίωνα στο Γαλαξία, σε απόσταση 27.000 ετών φωτός από το κέντρο. Θα σας μιλήσω. Σχηματίστηκε πριν από 4,6 δισεκατομμύρια έτη από την βαρυτική κατάρρευση ενός γιγάντιου μοριακού νέφους. Τα αντικείμενα με τη μεγαλύτερη μάζα που περιφέρονται γύρω από τον ήλιο, ο οποίος συγκεντρώνει την κύρια μάζα του ηλιακού συστήματος, 99,86%. Είναι οι 8 πλανήτες που σχηματίζουν το πλανητικό σύστημα. Το ηλιακό σύστημα χοντρικά χωρίζεται σε 4 περιοχές, άλφα σε αυτή των εσωτερικών υγιεινών πλανητών, με 4 πλανήτες που έχουν στερά επιφάνεια και σύσταση παρόμοια με αυτή της Γης, Πυρίτιο και Σίδηρο, β στη ζώνη των αστεροειδών που περιέχει μικρά σώματα, γ στους εξωτερικούς πλανήτες ή γίγαντες αερίων με 4 πλανήτες που αποτελούνται κυρίως από αέρια και είναι πολύ πιο μεγάλη από τη Γη, και δέλτα στην εξωτερική περιοχή του συστήματος που περιλαμβάνει τον Πλούτονα, τη ζώνη του Κάιπερ και τον νέφος του Oort. Ο Ερμής είναι ο πλησιέστερος στον ήλιο πλανήτη και ο μικρότερος στο ηλιακό μας σύστημα. Η διάμετρός του είναι 4.878 χιλιόμετρα και η απόστασή του από τον ήλιο είναι 58 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Περιβάλλεται από ένα λεπτό στρώμα ηλίου, οξυγόνου και υδρογόνου. Χωρίς ουσιαστική ατμόσφαιρα γύρω από τον Ερμή δεν υπάρχουν ανέμοι ούτε βροχές. Η επιφάνεια του Ερμή μοιάζει πολύ με την επιφάνεια της Σελήνης. Οι μεσημεριανές θερμοκρασίες στην επιφάνεια φτάνουν στους 285 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, οι μακρύτατες νύχτες στο Ερμή είναι ιδιαίτερα παγερές και φτάνουν τους μείον 180 βαθμούς Κελσίου. Η πρώτη διαστημική συσκευή που πέρασε τον Ερμή ήταν ο Mariner 10, ο οποίος τον επισκέφθηκε 3 φορές ένα χρόνο. Η διάρκεια περιφοράς του είναι περίπου 88 ημέρες. Πήρε το όνομά του από τον Ολύμπιο Θεό Ερμή, που ήταν ο αντιληφόρος των Θεών. Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος σε απόσταση από τον ήλιο πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Είναι το πιο λαμπρό αντικείμενο στον νυχτερινό ουρανό μετά τον ήλιο και τη σελήνη. Ονομάζεται από τον λαό Αφιερινός ή Αποσπερίτης. Είναι παρόμοια στη Γη σε μέγεθος, αλλά πολύ διαφορετική σε φυσικά χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτεται από πυκνά νέφη του εξουδίου του άνθρακα και του εξουδίου του θείου, και η πίστη και η θερμοκρασία στην επιφάνεια της είναι πολύ πιο μεγάλες από τις αντίστοιχες της Γης. Η Αφροδίτη ονομάζεται αδελφή της Γης, ως προς την ομοιότητα στο μέγεθός της με τη Γη. Η Αφροδίτη ήταν γνωστή από τους αρχαίους χρόνους, καθώς είναι εύκολα ορατή στον ουρανό. Η θεά Αφροδίτη, κατά τη μυθολογία, ήταν θεά της ομορφιάς και προστατήδα του έρωτα. Απέχει κατά μέσο όρο 108 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον ήλιο. Η τροχιά της περιφοράς της Αφροδίτης γύρω από τον ήλιο είναι σχεδόν κυκλική, αντίθετα με τους άλλους πλανήτες, των οποίων οι ηλιακτικές τροχές παρουσιάζουν μεγαλύτερη εγκεντρότητα. Η περίοδος περιφοράς είναι 0,62 γήινα έτη. Η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. Η Αφροδίτη είναι ορατή με γυμνό μάτι από τη Γη. Μπορεί κανείς να τη δει ή την ορίζει το πρωί, ή την ανατολή του ήλιου ή λίγο μετά τη δύση του ήλιου. Η Αφροδίτη περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της μία φορά κάθε 243 ημέρες, εκτελώντας έτσι την πιο αργή περιστροφή από οποιοδήποτε άλλο πλανήτη. Λόγω του ότι η περιφορά της γύρω από τον ήλιο διαρκεί κάπως λιγότερο, 224,7 γήινες μέρες, παρουσιάζει το παράδοξο ότι μία αστρική μέρα στην Αφροδίτη διαρκεί περισσότερο από ένα έτος. Εν τούτης, η διάρκεια της ηλιακής ημέρας στην Αφροδίτη είναι σημαντικά πιο μικρή από την αστρική ημέρα.
Για έναν παρατηρητή στην επιφάνεια της Αφροδίτης, ο χρόνος από μία ανατολή στην επόμενη θα ήταν 116,75 μέρες, ενώ η κατεύθυνση της κίνησης του ήλιου στον ουρανό θα ήταν από τη Δύση προς την Ανατολή. Στο ηλιακό σύστημα και ειδικότερα με τον μεγαλύτερο ανάμεσα στους γήινους πλανήτες, δηλαδή τους πλανήτες με στερεόφλοιό και το μοναδικό γνωστό ουράνιο σώμα που φιλοξενεί ζωή. Η απόστασή της από τον ήλιο είναι 149.600.000 χιλιόμετρα και η διάμετρός της είναι 12.756 χιλιόμετρα. Η διάρκεια περιφοράς της είναι 365 ημέρες και η διάρκεια περιστροφή της είναι 24 ώρες. Η Γη σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια έτη. Η Σελήνη αποτελεί το μοναδικό μόνιμο φυσικό δορυφόρο της, το 71% της επιφάνειας της Γης. Καλύπτεται από νερό, με το υπόλοιπο να αποτελείται από διάφορες μορφές εδάφους, όπως βουνά, έρημοι και πεδιάδες. Η Γη έχει μια σχετικά πυκνή ατμόσφαιρα, η οποία αποτελείται από 78% άζωτο, 21% οξυγόνο και 1% αργό, με ίχνη από άλλα αέρια, όπως διοξίδιο, του άνθρακα και υδρατμούς. Πήρε το όνομά της Γης. Πριν από 4,5 δισεκατομμύρια έτη από τον πλανητικό δίσκο, στον οποίο δημιουργήθηκαν και οι υπόλοιποι πλανήτες. Η διάρκεια μιας μέρας στον Άρη είναι μία ημέρα και 40 λεπτά, ενώ μία τροχιακή περίοδος διαρκεί 687 ημέρες. Λέγεται συχνά και ερυθρός πλανήτης εξαιτίας του ερυθρού χρώματος που παρουσιάζει, οφειλόμενος στο τριοξίδιο του σιδήρου στην επιφάνειά του. Η επιφάνεια του Άρη φαίνεται να αποτελείται κυρίως από βαλσάτη. Ένα μεγάλο μέρος της καλύπτεται από ψηλή σκόνη οξυδίου του σιδήρου. Σήμερα είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Άρης στα αρχικά στάδια της εξέλιξής του καλυπτόταν σε ορισμένα σημεία από νερό, βάθος τουλάχιστον μερικών μέτρων. Η ατμόσφαιρά του αποτελείται κατά 95,32% από διοξίδιο του άνθρακα, 2,7% άζωτο και 1,6% αργό. Ο Άρης είναι ο τέταρτος πλανήτης σε απόσταση από τον ήλιο του ηλιακού μας συστήματος. Είναι 227.900.000 χιλιόμετρα μακριά από τον ήλιο και η διάμετρός του είναι 6.779 χιλιόμετρα. Η επιφανειακή θερμοκρασία του Άρη είναι πολύ χαμηλή, γύρω στους 50 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν. Η ονομασία του προέρχεται από τον Ολύμπιο Θεό του Πολέμου της ελληνικής μυθολογίας τον Άρη. Ο πλανήτης αυτός έχει δύο δορυφόρους, τον Φόβο και τον Δήμο. Οι ονομασίες των δύο δορυφόρων του δόθηκαν από τους δύο γιους του. Ο Άρης είναι σήμερα ο πλανήτης στον οποίο έχουν σταλεί οι περισσότερες διαστημοσυσκευές και για τον οποίο γνωρίζουμε τα περισσότερα από κάθε άλλο στο ηλιακό σύστημα. Σε διαστάσεις και μάζα. Είναι ο πέμπτος κατά σειρά πλανήτης, ξεκινώντας από τον ήλιο. Είναι ένας γίγαντας αερίων με μάζα λίγο μικρότερη από το 1 χιλιοστό της ηλιακής, αλλά 2,5 φορές μεγαλύτερη του αθροίσματος της μάζας των υπόλοιπων πλανητών του ηλιακού συστήματος. Ο Δίας μαζί με τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα αναφέρονται ως αέρι γύρω. Thought to be hydrogen, 10% helium, and then trace amounts of methane, ammonia, and μπορεί επίσης
να έχει βραχώδη πυρήνα που αποτελείται από βαρύτερα στοιχεία. Λόγω της ταχείας περιστροφής του, το σήμα του Δία είναι αυτό ενός πεπλατισμένου σφαιροειδούς. Η διάμετρος του Δία είναι 124.800 χιλιόμετρα και η απόστασή του από τον ήλιο είναι 777.900.000 χιλιόμετρα. Η δορυφόρη του Δία είναι 16. Η πιο γνωστή δορυφόρη του είναι η Ιώ, η Ευρώπη, ο Γανιμίδης και η Καλιστό. Η εξωτερική ατμόσφαιρα είναι εμφανώς χωρισμένη σε διάφορες ζώνες, σε διάφορα γεωγραφικά πλάτη, με αποτέλεσμα αναταραχή και καταιγίδες κατά μήκος των ορίων αλληλεπίδρασής τους. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα είναι η μεγάλη Ερυθρά Κοιλίδα, μια τεράστια καταιγίδα που είναι γνωστό ότι υπήρχε τουλάχιστον από το 17ο αιώνα, οπότε και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά με τηλεσκόπιο. Γύρω από τον πλανήτη είναι ένα αχνό πλανητικό σύστημα δακτυλίων και μια ισχυρή μαγνητόσφαιρα. Πήρε το όνομα του από τον πατέρα των θεών, Δία. Σε σχέση με την απόστασή του από τον ήλιο και ο δεύτερος σε μέγεθος του ηλιακού μας συστήματος μετά τον Δία. Η διάμετρός του είναι 120.660 χιλιόμετρα και η απόστασή του από τον ήλιο είναι 1.482.000 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Ανήκει στους λεγόμενους γίγαντες αερίων. Η περίοδο περιφοράς είναι 10.832 ημέρες, 29,6 χρόνια. Ενώ η περίοδο περιστροφής είναι 10 ώρες και 32 έως 47 λεπτά. Το εσωτερικό του χρόνου πιθανώς αποτελείται από ένα στερεό πυρήνα σιδήρου, νικελίου, πυρητίου και ενός οξυγόνου και περιβάλλεται από ένα βαθύ στρώμα μεταλλικού υδρογόνου, ένα διάμεσο στρώμα του υγρού υδρογόνου και υγρού ηλίου, καθώς και ένα εξωτερικό στρώμα αερίων. Η ατμόσφαιρά του αποτελείται κυρίως από υδρογόνο σε ποσοστό 96,3% και σε μικρές ποσότητες από ήλιο 3,25%. Ο Κρόνος διαθέτει 9 δακτυλίους, οι οποίοι αποτελούνται από σωματίδια σκότης και πάγου και 62 δορυφόρους, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μικροί δορυφόροι και οι έλικες. Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Κρόνου, ο Τιτάνας, είναι ο μόνος δορυφόρος στο ηλιακό σύστημα με πυκνή ατμόσφαιρα. Άλλοι δορυφόροι είναι ο Εγκέλαδος, ο Μήμας, ο Ιαπετός, η Διόνη, η Ρέα, η Πανδώρα, ο Προμηθέας, η Φίβη. Το όνομά του το πήρε από τον Τιτάνα Κρόνο που ήταν ο γιος του Δία. Από τον ήλιο και απέχει από αυτόν 2.870 εκατομμύρια 600.000 χιλιόμετρα. Ο τρίτος μεγαλύτερος σε μέγεθος και ο τέταρτος σε μάζα πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Αποτελείται από υδρογόνο, ηλιο και μεθάνιο. Εξαιτίας του μεθανίου έχει αυτό το γαλαζοπράσινο χρώμα, είναι πολύ κρύος πλανήτης, έχει θερμοκρασία μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Το όνομά του προέρχεται από τον ουρανό, τον άντρα της γης που γέννησε τους Τιτάνες. Για να κάνει μια περιφορά γύρω από τον ήλιο χρειάζεται 84 γηίνα χρόνια. Και για να κάνει μια περιστροφή κάνει 17 περίπου ώρες. Το παράξενο με τον ουρανό είναι ότι ενώ οι υπόλοιποι πλανήτες και τα πιο πολλά φεγγάρια γυρνούν γύρω από τον εαυτό τους, σαν σγούρες, αυτός γυρνάει σαν μια μπάλα που κυλάει.
ο 8ος κατά σειρά απόστασης από τον ήλιο πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Δεν είναι ο Ρωτός με γυμνό μάτι. Η απόστασή του από τον ήλιο είναι 4.486 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Η διάμετρός του είναι 50.950 χιλιόμετρα. Ο Ποσειδώνας έχει παρόμοια σύνθεση με τον ουρανό, ενώ και οι δύο έχουν συνθέσεις που διαφέρουν από εκείνες των μεγαλύτερων γιγάντων αερίων, Δία και Κρόνου. Η ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα είναι παρόμοια με τη Δία και του Κρόνου. Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του είναι ο Τρίτονας. Τον Ποσειδώνα τον έχει επισκεφτεί με ένα μόνο διαστημόπλιο, το Voyager 2, το οποίο πέταξε από τον πλανήτη στις 25 Αυγούστου 1989. Το εσωτερικό του Ποσειδώνα, όπως και του ουρανού, αποτελείται από πάγο και βράχους, ίχνη μηθανίου στις εξώτερες περιοχές του πλανήτη. Ευθύνονται εν μέρη για την πλέον εμφάνιση του πλανήτη. Σε αντίθεση με τη σχετικά ήρεμη ατμόσφαιρα του ουρανού, η ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα είναι αξιοσημείωτη για τα ενεργά και ορατά καιρικά φαινόμενα της. Λόγω της μεγάλης απόστασης από τον ήλιο, η εξωτερική ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα είναι ένα από τα πιο κρύα μέρη στο ηλιακό σύστημα. Οι θερμοκρασίες στις κορυφές σύννεφων πλησιάζουν τους μείον 218 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η θερμοκρασία στο κέντρο του πλανήτη είναι περίπου 5.200 βαθμοί Κέλσιου. Ο Ποσειδώνας έχει ένα αχλό και κατακαιρματισμένο σύστημα δαχτυλίων. Πήρε το όνομά του από το Θεό της θάλασσας Ποσειδώνα. Είναι σχεδόν μια τέλεια σφαίρα με διάμετρο 1,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα, 109 φορές περισσότερο από τη Γη. Και η μάζα του αποτελεί το 99,86% της μάζας του ηλιακού μας συστήματος. Η φωτεινότητά του είναι τέτοια, ώστε κατά τη διάρκεια της ημέρας να μην επιτρέπει λόγω της έρτινης διάξης του φωτός σε άλλα ουράνια σώματα να εμφανίζονται. Η επιφανειακή του θερμοκρασία είναι περίπου 5.800 βαθμοί Κέλβιν. Ο ήλιος ακολουθεί μια τροχιά μέσα στο γαλαξία σε απόσταση 25.000 με 28.000 έτη φωτός από το κέντρο του, ολοκληρώντας μια περιφορά σε περίπου 226 εκατομμύρια έτη. Η σημασία του ήλιου και στην εξέλιξη και στη διατήρηση της ζωής στη Γη είναι σημαντική. Χάρη στον ήλιο έχουμε τη φωτοσύνθεση και τα καιρικά φαινόμενα. Στα αρχαία χρόνια ο ήλιος λεγόταν λιός ή έλιος, που σημαίνει θερμότητα. Thank you.
Και πάμε.